Επομένως, για να επανέλθουμε στο τι μας επιφυλάσσει αυτό το φθινόπωρο. Αυτό το φθινόπωρο θα μας αναγκάσει να δούμε κατά πρόσωπο την αλήθεια. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια ή κατά πρόσωπο. Ο μεν κύριος Μητσοτάκης, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως εικάζω εγώ, θα καταφύγει σε ευνίδιες εκλογές, προκειμένου να κρύψει τη γύμνια που έρχεται, την τραγική επερχόμενη εικόνα, αυτήν θέλει να κρύψει, δηλαδή χρησιμοποίησε φιλοσικής το φθινόπωρο του 21 για να κρυφτεί πίσω από το φιλοσικής έναντι των εγκλημάτων που έχει διαπράξει σε βάρος ιδιαίτερα των μικρομεσαίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, αυτό είναι, έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ο δε Τσίπρας προσπαθεί να καλύψει και αυτός βέβαια κάποιο έδαφος, προσπαθεί να... αλλά προσπαθεί ανεπιτυχώς, γιατί δεν πολεμάει το Μητσοτάκη σε αυτό το σημείο, δηλαδή στο σημείο ότι δεν γίνεται σωστή χρήση χρημάτων, αλλά λέει έπρεπε να γίνει μεγαλύτερη χρήση χρημάτων. Και δείχνει ότι είναι ανεγκέφαλος, θα το πω έτσι. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπήκε χρήμα στην Ελλάδα, αλλά μπήκε σε αυτούς που δεν το χρειάζονταν. Και ένα 40-50% των επιχειρήσεων κλείνει. Έτσι. Οι εργαζόμενοι υποφέρουν, γιατί όταν κλείνουν οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν θέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι. Και το μόνο που μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης είναι να λέει 4.000 αστυνομικούς προσλαμβάνω, 500 πυροσβέστες, 500 από εδώ, μόνο στο δημόσιο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει από πλευράς, ας πούμε, κοινωνικής πολιτικής, να κάνει αυτό που δίδαξε ο Παπανδρέου. Ο Ανδρέας, διορισμού στο δημόσιο. Αυτό το ευεργέτημα μόνο μπορεί να κάνει στο δεξιό κοινό, βέβαια, γιατί προφανώς βάζει δικούς του. Ο δε Τσίπρας, είπαμε, τι έγκλημα κάνει. Αντί να λέει αυτά τα λεφτά που μπήκανε στην Ελλάδα, διοχετεύστε τα στην ανάπτυξη, γιατί μόνο εκεί θα αναπαράγουν κι άλλα λεφτά. Μόνο εκεί θα πολλαπλασιαστούν. Μόνο εκεί θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Μόνο εκεί θα χτίσουν τη σύνταξη του μέλλοντος, την ασφάλιση του μέλλοντος, την υγεία, την παιδεία του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Αντί να λέει αυτό, λέει ξοδεύστε κι άλλα. Αλλά δεν λέει σε ποιες μεριές. Πάρτε νοσοκομιακούς κι άλλους, πάρτε κι άλλους πυροσβέστες, πάρτε κι άλλους. Λες και αν είχαμε διπλάσιους πυροσβέστες δεν θα είχαμε φωτιές. Δηλαδή εδώ είναι ηλίθια η στάση του Τσίπρα. Αν είχαμε τους διπλάσιους πυροσβέστες, πιστεύετε εσείς ότι δεν θα γινόντουσαν οι φωτιές στην Εύβοια ή στην Ηλία ή στη Μεσσηνία?